Τελικά είσαι πολύ μεγάλος ψεύτης. Δεν είμαι. Εγώ λέω ότι είσαι ψεύτης. Δεν είμαι, σου λέω. Τότε γιατί μου είπες ότι δεν έχεις ξαναπάει με κορίτσι? Δεν έχω ξαναπάει, αλήθεια σου. Θα σε πιστέψω. Ήδη να σου πω ψέματα. Γιατί εμένα δεν μου φάνηκες για πρωτάρης. Είσαι πολύ δίκος. Εγώ τώρα τι πρέπει να σου πω? Τίποτα. Στην αρχή όταν με τράβηξες έτσι μες στον κόσμο μου ήρθε να σε χαστουκίσω. Είτε δεν το έκανες. Δεν ξέρω. Φοβήθηκες? Για σένα. Μου άρεσε έτσι πως μ' άρπαξες. Δεν μου έχει ξανατύχει κάτι τέτοιο. Ξαφνιάστηκα. Μετά όμως άρχισα να το διασκεδάζω. Γι' αυτό σε πιέσε αυτό το παλαβό γέλιο όταν βγήκαμε έξω. Μου φάνηκε τρελό. Σκεφτόμουν τα μούτρα όλων εκείνων που ήταν τη σκηνή και δεν μπόρεσα να κρατηθώ. Εκείνος που μας ακολούθησε όταν βγήκαμε έξω, ποιος ήταν, τι ήθελε? Εμένα. Εγώ όμως ήρθα μαζί σου. Μείνε σε παρακαλώ λίγο στο σαλόνι. Θέλω να του μιλήσω. Είδες τι έξυπνη που είναι η μητέρα μου. Απαιτεί να της πω τι σημαίνει αυτό. Γιατί δεν ρωτάς τον κύριο Νανιάδη να σου εξηγήσει? Λέει, θα το μετανιώσεις πικρά αυτό που είπες. Εσύ μάζεψε τα κεφίλια. Δεν έχει να πάει πουθενά. Εδώ είναι το σπίτι μου και δέχομαι όποιον θέλω, όπως και εσύ δέχεσαι όποιον θέλεις χωρίς να με ρωτάς. Λοιπόν, φύγε, για να μην σε πετάξω έξω εγώ. Τολμάς και μου μιλάς έτσι? Αύριο φεύγεις για Ελβετία. Θα σε κλείσω πάλι στο κολέγιο. Για να γίνει αυτό πρέπει να θέλω κι εγώ ή να υπογράψει ο γέρος. Ο Σέκερος όμως δεν πρόκειται να βάλει την υπογραφή του για να μην ξεφορτωθείς. Γι' αυτό καλύτερα ηρέμησε, πήγαινε πάνω και περίμενε με να κουβεντιάσουμε. Εγώ καλύτερα να τα μαζεύω. Να φύγω. Τώρα αρχίζω να κάνω καλαμπούρι. Όχι, αγόρι μου. Εγώ πρέπει να φύγω. Δεν μπορώ να μπλεχτώ στα οικογενειακά σας. Θα φύγεις όταν θέλω εγώ. Δεν θα τις κάνουμε το χατήρι, κατάλαβες? Εσείς είσαι γιος της. Ό,τι και να λέτε, είστε μια οικογένεια. Εγώ όμως δεν μπορώ να τα βάλω μαζί της. Μην ανησυχείς, δεν πρόκειται να την αφήσω να πειράξει μια τρίχα από τα μαλλιά σου. Η Δώρα νομίζει πως είναι πολύ δυνατή. Εγώ όμως μπορώ να την τρελάνω. Περίμενε και θα δεις. Δεν περιμένω να δω τίποτα. Δεν μπορώ να τον καταλάβω πια. Αυτός έχει γίνει θηρίο. Με κοιτάζει και νομίζω πως θέλει να με σκοτώσει. Το βλέμμα του έχει μια γυαλάδα που με τρομάζει. Ίσως θα ήταν καλύτερα να μην έρχεσαι στο σπίτι. Να συναντιόμαστε στο δικό σου. Αυτό μπορεί να τον ηρεμήσει. Αν είμαι εγώ το πρόβλημα, θα κάνω ό,τι μου πεις. Ίσως χρειάζεται να μιλήσω κι εγώ μαζί του. Δεν ξέρω, όταν ηρεμήσω θα του μιλήσω και θα προσπαθήσω να μάθω τι θέλει. Δεν χρειάζεται να προσπαθήσεις. Θα σου το πω μόνος μου. Πρώτον, να μην πατάει κανείς εδώ μέσα αν δεν τον καλέσω πρώτα εγώ. Εξαιρείται καθαρίστρια. Δεύτερον, να μην προσβάλλει κανείς τη Μάριελ γιατί είναι το κορίτσι μου. Τρίτον, να μου ανοίξει λογαριασμό στην τράπεζα για να μην σου ζητάω συνέχεια χρήματα. Και τέταρτον, αν δεν σ' αρέσει θα πάω να μείνω με τον πατέρα μου. Ο Σέκερης θα μου πει ναι σε όλα. Ανανιάδη, σου λέω στα ίσα πως αν φύγει η Μάριελ από το σπίτι, ούτε εσύ θα ξαναπατήσει το πόδι σου εδώ μέσα. Συνεννοηθήκαμε? Τον είδες? Δεν νομίζω πως είναι και τόσο τρομερός. Δεν είναι παράλογα αυτά που ζητάει. Το κορίτσι του θέλει την ανεξαρτησία του και χρήματα. Πολύ λογικά για την ηλικία του. Το λάθος νομίζω πως είναι δικό σου. Ίσως δεν έχεις καταλάβει πως ο Ιούλιος μεγάλωσε. Μα αυτή η κοπέλα είναι... Σήμερα είναι αυτή. Αύριο θα είναι κάποια άλλη. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα.
Νομίζεις ότι είναι τόσο απλό. Εδώ, ρε. Στην ηλικία του ήθελα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Η μόνη μας διαφορά είναι πως εγώ δεν τα είχα. Να το αγοράσω. Ζητάνε βέβαια άπειρα εκατομμύρια. Τι λες να το πάρω? Εμένα ρωτάς? Ορισμένοι ξέρεις πιστεύουν ότι το χρήμα είναι το παν. Εσύ δεν το πιστεύεις αυτό? Όχι βέβαια. Το πιο σημαντικό είναι να φτιάχνεις κάτι, η δημιουργία. Να, αυτό το ξενοδοχείο, ας πούμε, έχει μέσα του τους εργάτες, τον μηχανικό, τον αρχιτέκτο. Το χρήμα δεν έχει τίποτα. Εγώ το έχω και μπορώ να το αγοράσω. Εγώ αυτό που ξέρω είναι το χρήμα είναι αυτό που αξίζει. Αν έχεις λεφτά είσαι κάτι. Αν δεν έχεις δεν κάνεις τίποτα. Αφήνεις τους άλλους και σε πατάνε. Δεν με ρώτησες όμως τι θέλω να σου πω. Σ' ακούω, δεν το ξέχασα. Ο Σέκερης είναι εξωφρενών με τη γυναίκα του. Θέλει να την εκδικηθεί. Έχει βάλει τους ανθρώπους του και ψάχνουν παντού. Έμαθε τίποτα? Δεν ξέρω. Τελευταία δεν μου μιλάει συχνά. Είναι πολύ εκνευρισμένος. Του μιλάω και ούτε καν μ' ακούει. Αυτό σημαίνει ότι δεν βρήκε τίποτα. Μπορεί. Πάντως... πρέπει να σου πω και κάτι άλλο. Τι? Ήρθε ο γιος του και με βρήκε. Αυτό το παιδί είναι τελείως τρελό. Άρχισε να με ρωτάει για τον πατέρα του, για την Εμιλία, για τη Μάρια και φυσικά και για σένα. Τον ξαπόστηλα, αλλά αυτός άμα σου κολλήσει, γίνεται τσιμπούρι. Για μένα τι ήθελε να μάθει? Ήθελε να ξέρει τις δουλειές που κάνεις με τη μάνα του. Εσύ τι του είπες? Τι θες να του πω? Του είπα ότι δεν ξέρω τίποτα για να πάω να ρωτήσει ένα πιο κατάλληλο πρόσωπο. Πάντως φοβάμαι ότι θα μου ξανάρθει. Δεν ξέρω τι να κάνω. Αν το πω στον Αντώνη, ίσως βρω τον πελά μου. Αν πάλι δεν του το πω και το μάθει, πάλι θα έχω μπλεξίματα. Τι λες να κάνω? Να μην του πεις τίποτα. Να τον αφήσεις να σε ρωτάει. Να μάθουμε τι ακριβώς τον ενδιαφέρει. Ναι. Έχεις δίκιο. Αυτό θα κάνω. Αυτό να κάνω. Ρίξε μια ματιά σε αυτό. Πρόσεξε τα σύνολα. Γεια σας. Τι θέλεις εσύ εδώ τέτοια ώρα? Θέλω να μιλήσουμε. Ο κύριος Αριστόπουλος είναι δικός μας άνθρωπος. Μπορείς να μιλήσεις ελεύθερα. Θέλω να μιλήσουμε οι δυο μας. Με συγχώρησε. Σ' ακούω. Μου υποσχέθηκες ότι δεν θα τον πειράξεις. Ναι. Τότε γιατί τον κυνηγάτε? Ποιος τον κυνηγάει? Εσύ και δεν ξέρω ποιος άλλος ακόμα. Αυτός το είπε? Ναι, αυτός. Είναι τρομοκρατημένος. Μου ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε. Εσύ του το είπες? Εγώ αυτό που υποσχέθηκα το έκανα. Από εκεί και πέρα δεν ξέρω ποιος τον κυνηγάει και ούτε θέλω να μάθω. Του είπες όμως να μην με ξαναδεί. Δεν του είπα τίποτα. Και όσο είπε κάτι τέτοιο είναι μεγάλος ψεύτης. Τότε γιατί μου ζήτησε να μην ξαναβρεθούμε? Λίζα, έλα κάθισε. Κάθισε και άκουσέ με προσεκτικά τι θα σου πω. Ο Τζόνι είναι ρεμάλι.
Σαν και αυτό μπορώ να σου βρω 10 στον παρά. Εσύ δεν μπορούσε να έχει τον καλύτερο άντρα στον κόσμο. Αλλά τον Τζόνι αγαπά. Αν και πατέρα δεν μπορώ να κάνω τίποτα. Τον Τζόνι αγαπάει το κορίτσι μου, θα τον ανοιχθώ. Γι' αυτό και δεν θα μπορούσα ποτέ να του πω να μην σε ξαναδεί. Αντίθετα, τον βοήθησα να ξεμπλέξει. Δεν σε πιστεύω. Δεν πιστεύεις εμένα και πιστεύεις αυτόν τον αλήτη! Δεν είσαι καλύτερος! Μην το ξανακάνεις αυτό, πατέρα. Δεν έχεις κουκούτσι μυαλό, κορίτσι μου. Αυτός πουλάει για τη μάνα του για τα λεφτά. Και τώρα φαίνεται κάποιος να τον πλεύρισε. Και αυτός για να είναι σίγουρος ότι δεν θα τον πουλήσει, του είπε να κρατηθεί μακριά από το Σέκελ και την κόρη του. Και αυτό το πουλημένο το μάλι το έκανε! Μην τον βρίζεις. Σκοτώθηκε άνθρωπος για αυτό τον αλήτη και μου λες να μην τον βρίζω. Ο Λεωνάρδος ήταν φίλος του. Τέτοιος φίλος είναι ο Τζόνι σου. Και στη γυναίκα του Λεωνάρδου που έμεινε στον δρόμο με τα παιδιά, δεν σκέφτηκε να πάρει και μια δραχμή από τα λεφτά που μας έκλεψε. Τα φάγε όλα στα άλογα, στα καζίνα και με τις γκόμενες της Εμιλίας. Και εσύ μας παράτησες. Και εσύ τα άτρωγες. Μη μιλάς λοιπόν γι' αυτά γιατί μου ανεβαίνει το αίμα στο κεφάλι. Με βάζεις λοιπόν στην ίδια μοίρα με τον Τζόνι. Δεν με παράτησε ο Τζόνι, μικρή. Εσύ με παράτησες. Και αν φύγει τώρα μπορώ να τα βγάλω πέρα μόνη μου. Ενώ τότε που έφυγες εσύ δεν μπορούσα να κάνω τίποτα. Γιατί φωνάζετε? Αυτή είναι η καινούρια μαμά. Ή μήπως την υιοθέτησες? Σε παρακαλώ, σταμάτα ως εδώ. Φτάνει! Εσύ πάλι τη φύτρωσες, σαφάτης μπαστούνι. Σε φάλαξε κανείς! Άκουγα αυτά που σου έλεγα και δεν μπορούσα να μείνω αμέτωχη. Μάζεσαι τα πράγματά σου και πήγαινε σπίτι σου. Άωστε τώρα εγώ σου φταίω! Όλοι μου φταίνε σήμερα! Μάζεψε τα και φύγε. Αν θέλω να σε δώσω, τηλεφωνήσω εγώ. Ακόμα εδώ είσαι? Περάστε, δεσποινίσια κύρι. Ευχαριστώ, αλλά έχω το αυτοκίνητό μου. Καλύτερα να οδηγήσω εγώ, είστε εκνευρισμένοι. Ελάτε. Περάσει ο κύριος Καραγιώργης. Διάβασε σήμερα τις εφημερίδες? Εδώ τις έχω. Κάτι πρέπει να κάνουμε. Από ώρα σε ώρα θα με καλέσει ο εισαγγελέας. Το ξέρω, το ξέρω. Αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω τίποτα όμως. Με φνηδίασε και εμένα το δημοσίευμα. Τι να κάνω? Ναι, αλλά εγώ καταστρέφομαι. Κάτι πρέπει να κάνεις, καταλαβαίνεις. Σε με, δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάνεις ψυχραιμία σου. Ξέρω ποιος την έκανε τη ζημιά. Η κόρη του Σέκερη. Αυτή είχε σχέση με τον δημοσιογράφο. Θα προσπαθήσω να μάθω. Εσύ να μην κάνεις καμία κίνηση. Να περιμένουμε, να δούμε πού το πάνε. Ωραίο είναι να το λες. Αλλά εγώ κάθομαι σαν να μένα κάρβουνα και. Σίγουρα δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάνεις ψυχραιμία σου. Τέλος πάντων, θα περιμένω. Δεν μπορώ να κάνω και διαφορετικά. Άντε, γεια. Γεια. Πάρε μου το Σέκερι. Καθίστε, κύριε Αριστόπουλε, θα πείτε κάτι? Όχι, ευχαριστώ. Και προτιμώ να μιλάμε στον ελληνικό. Η ιδέα του πατέρα μου ήταν να με συνοδεύσετε. Όχι, βέβαια. Σε είδα αναστατωμένη. Και σκέφτηκα ότι δεν έπρεπε να μείνεις μόνη. Καλοσύνη σου. Αλλά δεν σε πιστεύω. Και τι νομίζεις ότι έγινε? Ανάλαβες τη δυσάρεστη αποστολή να συνοδεύσεις την κόρη του αφεντικού. Η αποστολή που, όπως λες, ανέλαβα, μου είναι πολύ ευχάριστη και δεν μου την επέβαλε κανείς. Ίσα-ίσα χαίρομαι γι' αυτό το τέτα-τέτ. Κατάλαβα. Γοητεία και συμβουλές. Μήπως σκοπεύει να σε προωθεί στη θέση του συνοδού μου? Του
Του μοιάζεις λιγάκι, ξέρεις. Μερικές φορές έτσι μιλάει κι αυτός. Ο πατέρας σου είναι πολύ εκνευρισμένος με αυτή την ιστορία. Ο Τζόνι του υποσχέθηκε να είναι εντάξει απέναντί σου. Μόλις όμως τον ξελάσπωσε, άρχισε να κάνει του κεφαλιού του. Ο Σέκερις το έχει πάρει προσωπικά. Αν δεν ήσουν εσύ στη μέση, θα βάζε τα πράγματα στη θέση τους. Το πώς φέρεται ο Τζόνι σε μένα είναι θέμα που αφορά εμάς τους δυο. Όχι τον πατέρα μου. Ναι. Όμως δεν μπορείς να βλέπεις την κόρη σου να υποφέρει από κάποιον και να μην κάνεις τίποτα. Αυτά γιατί δεν τα λέει ο ίδιος εμένα? Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να κάνει ο ίδιος. Βέβαια, εγώ δεν του δίνω δίκιο σε όλα. Όμως και εσύ τον φέρνει σε δύσκολη θέση. Είσαι νέο κορίτσι. Όμορφη. Έχεις όσα χρήματα θέλεις. Μπορείς να απολαύσεις τα πάντα. Να ταξιδέψεις, να διασκεδάσεις. Γιατί χαραμίζεσαι με τον Τζόνι? Υπάρχουν κι άλλοι άντρες στον κόσμο. Σκέψου το. Κι αν χρειαστείς οτιδήποτε, έστω ένα φίλο να κουβεντιάσεις, τηλεφώνησέ μου. Θα το έχω υπόψη μου. Γεια σου. Ζήτησες να με δεις. Τι θέλεις? Θέλω να τον αφήσεις ήσυχο. Γιατί? Σε ενοχλεί που με φέρνεις στο σπίτι? Και αυτό. Εκείνο που με ενοχλεί περισσότερο είναι ότι έχω συνέχεια το μυαλό μου σε αυτόν. Έχω τόσα προβλήματα, δεν μπορώ να ασχολούμαι συνέχεια με τον Ιούλιο. Εγώ όμως έχω λίγα προβλήματα. Και πολύ χρόνο για το γιο σου. Η ιστορία πρέπει να σταματήσει εδώ. Ωραία, και γιατί δεν το λες τον Ιούλιο? Μου κάνεις την έξυπνη. Πρώτη φορά βλέπει κορίτσι ο Ιούλιος και νομίζω ότι ανακάλυψε τον κόσμο όλο. Μπορεί και να τον ανακάλυψε. Να σταματήσουμε τα παιχνίδια, δεν έχω χρόνο. Πόσα θέλεις για να τον αφήσεις ήσυχο? Είσαι τόσο σίγουρη ότι μπορείς να το διαπραγματευτείς? Γιατί να μην είμαι, πληρώνεσαι για να πηγαίνεις με κάποιους. Εγώ σε πληρώνω για να μην πας. Νομίζω ότι είναι πολύ πιο εύκολο. Εκτός και αν πιστεύεις ότι από τον Ιούλιο θα βγάλεις πιο πολλά. Λοιπόν, σου λέω ότι είσαι πολύ γελασμένη. Ο Ιούλιος δεν έχει ίχνος προσωπικής περιουσίας. Μόνο αν πάθω κάτι, εγώ θα έχει δικά του χρήματα. Ωστότε όμως, μόνο εγώ μπορώ να πληρώνω περισσότερα. Ποιος θα του το πει? Κανείς. Απλώς θα εξαφανιστείς. Θα αλλάξεις σπίτι και τηλέφωνο. Και νομίζεις πως θα κάτσεις με σταυρωμένα τα χέρια? Θα τον στείλω στην Ελβετία. Και σε πολύ λίγο χρονικό διάστημα θα του περάσει. Πόσο σκοπεύεις να μου δώσεις? Εσύ θα μου πεις. Μόνο που ποτέ δεν θέλω να μάθει τίποτε. Αν το δω καθαρά εμπορικά το θέμα, η πρότασή σου δεν με συμφέρει. Ο Ιούλιος μου έκανε καλύτερη προσφορά. Τι σου είπε? Μου ζήτησε να τον παντρευτώ. Είσαι ανόητη αν πιστεύεις ότι θα επιτρέψω ποτέ να γίνει κάτι τέτοιο. Αλλά και να γίνει, ο Ιούλιος είναι άφραγκος. Δεν πρόκειται ποτέ να πάρεις δραχμή από αυτόν. Μην εκνευρίζεσαι. Δεν δέχτηκα την πρότασή του. Τότε λοιπόν πες μου πόσα θέλεις να τελειώνουμε. Ούτε δραχμή. Θα τον αφήσεις? Όχι. Μπορεί να το πληρώσεις πάρα πολύ ακριβά. Έχω τη δύναμη να... Ξέρω ποια είστε και τι δύναμη έχετε, κυρία Σέκερη. Όμως δεν πρόκειται να τον αφήσω. Μου φαίνεται πως είσαι τρελή. Γιατί τα βάζεις μαζί μου? Δεν τα βάζω με κανέναν. Μου αρέσει ο Ιούλιος και θέλω να είμαι μαζί του. Όπως το ίδιο θέλει και αυτός. Δεν μπαίνει θέμα χρημάτων, κυρία Σέκερη.
Είναι Σαντώνη. Όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει το βουνό στο Μωάμεθ. Τώρα τρέχω εγώ να σε βρω. Όταν με έχεις ανάγκη, ερχόσουν δύο φορές την ημέρα στο σπίτι μου και στο γραφείο. Δεν είμαι υπαλληλός σου για να με παίρνεις το τηλέφωνο να έρχομαι στο γραφείο σου. Μου χρωστάς λεφτά. Μην το ξεχνάς. Και τι σημαίνει αυτό? Και εσύ από μένα έγινες. Στις γνωριμίες μου πάτησες για να ανέβεις. Εντάξει, εντάξει. Ας το ξεχάσουμε. Μπορούμε να μιλήσουμε τώρα? Τι θέλεις? Διάβασες εφημερίδες? Ναι. Θα πρόσεξες ότι το Λεωνάρδο, την Ελκόν και εμένα μας αναφέρει ονομαστικά. Για σένα λέει ότι σύμφωνα με πληροφορίες μας είναι εμπλεγμένος και γνωστός εφοπλιστής. Ναι, το πρόσεξε. Πώς εξηγήσεις την εύνοια του Σαπουντζή απέναντί σου? Δεν την εξηγώ. Γιατί σε βολεύει, Αντώνη. Εμένα όμως δεν με βολεύει καθόλου. Κάθισα και το ψάξα. Η κόρη σου είναι στενή φίλη αυτού του Σαπουντζή. Και τι θες να κάνω? Θα καταργήσω την κόρη μου? Το αντίθετο. Είναι πλεονέκτημα το ότι υπάρχει το κορίτσι. Μπορεί να του μιλήσει. Να μάθουμε τι διάολο θέλει. Ο διευθυντής της Ελκόν είναι πανικόβλητος. Αν τον καλέσει ο εισαγγελέας, μπορεί να μιλήσει. Πρέπει να βοηθήσεις, Αντώνη. Τόσους ανθρώπους ξέρεις, τόσο κόσμο έχεις ταΐσει. Εγώ στο είχα πει από την αρχή. Δεν ήθελα να μπλέξω με τα όπλα. Τώρα τι μου ζητάς? Να χωθώ πιο βαθιά στη λάσπη? Στο κάτω-κάτω εσύ έκλεισες τη συμφωνία. Εσύ έβγαλες τα πολλά. Δικό σου πρόβλημα είναι. Αντώνη, αν με πάρει η κάτω βόλτα, θα τραβήξω και σένα μαζί μου. Να το ξέρεις αυτό. Δεν μπορείς να μου κάνεις τίποτα. Δεν παραβίασα κανένα νόμο. Η δουλειά γινόταν στα διεθνή ύδατα. Εγώ είμαι καλυμμένος. Για τον Λεωνάρδο κανένας δεν είναι καλυμμένος. Δεν καταλαβαίνω. Τι θες να πεις? Καταλαβαίνεις πολύ καλά τι σου λέω. Με απειλείς. Να συνεργαστούμε θέλω, ρε Αντώνη. Να βοηθήσεις κι εσύ. Να σε βοηθήσω για να μου σκάψει ο βαθιά το λάκκο. Ποτέ δεν είχα τέτοια πρόθεση. Εγώ πάντα σε θεωρούσα φίλο μου. Ωραία. Τι θες να κάνω? Πλησία στο δημοσιογράφο πριν τον καλέσει ο εισαγγελέας. Εγώ δεν μπορώ να το κάνω, θα εκτεθώ. Να μάθουμε ποιος είναι από πίσω του. Επίσης να πιέσει τον όμιλο των εφοπλιστών να βγάλει μια ανακοίνωση. Τίποτα ειδικό, γενικά. Ότι θίγεται η τιμή του εφοπλιστικού κόσμου. Έχει προσβάσει την κυβέρνηση. Αν βγει μια ανακοίνωση να καταδικάζει αυτά τα δημοσιεύματα γιατί κλονίζουν το κύρος τραπεζικού μας συστήματος, θα βοηθήσει πολύ την άμυνά μας. Έχω ήδη κάνει μηνύσεις στην εφημερίδα και στο Σαπουντζή για συκοφαντική δυσφήμιση. Θα δώσω και μια συνέντευξη. Για σένα δεν θα ήταν καλύτερα αν και αυτός ο φουκαράς πηδούσε από τον μπαλκόνι? Σε κερί. Δεν μου αρέσει καθόλου το χιούμορ. Θα προσπαθήσω, θα αλλάξω. Εντάξει, θα δω τι μπορώ να κάνω. Αυτό περιμένω να ακούσω από σένα.